εγώ βήμα η Παναγιά και άμετρο τον πόνο τη νύχτα που στο Γολγοθά κατέβαινε του δρόμου. Τον Ιωάννη έχει πλάι τη μέσα στο σκοτάδι εκείνο και οι πέτρες ανατρίχεσαν στο μυστικό της τρίνο. Όλα τριγύρω σιωπηλά, βουβός είναι ο δρόμος. Θα ρίσκω στον κόσμο ενέτρωσε ένας μεγάλος πόνος. Και βαδίζουν σαν σκιές στα άχαρα εκείνα μέρη και μιλιολόγια η Παναγιά μας τα πιο όμορφα που ξέρει λέει. Θα λένε τα όρη και οι πληγές κι όπου κι αν διαβαίνει κι ό,τι λουλούδι τρυφερό που βρίσκει στο δρόμο το μαραίνει. Κλαίει η Παρθένος που έγινε σκοτάδι εκείνη η μέρα, μα είναι ο Χριστός σε άνθρωπος και η Παναγιά μητέρα. Ξάφνου ακούει πιο κάτω μια φωνή που την Ερμιά ταράνει. «Ω, τι φωνή διπιτερή, ποια είναι, γιατί φωνάζει, γιατί στενάζει, ποια σαν και με άλλη φωνή και μυριολόγια λέει για του παιδιού της το χαμό και άλλη μάνα κλαίει». Να μια μάνα κάθεται εκεί στην άλλη άκρη και παρηγόρεται θρηνή και χύνει μαύρο δάκρυ. Και εκείνη σαν την Παναγιά το γιο της έχει χάσει και δεν μπορεί η άμερη στιγμή να τον ξεχάσει. Η Παναγιά μας τον Χριστό τον είδε σταυρωμένο, μα εκείνη είδε το γιο της σε δέντρο κρεμασμένο. Ω, πόσο κλαίει το κλάμα της δεν συγκινεί κανένα. Αισθάνεται τον πόνο της η Παναγιά Παρθένα. Ακούει τον μυριολόγη της και πάει να την γνωρίσει. Λίγα λόγια αγάπης να της πει να την παρηγορήσει. Με ένα χαμόγελο γλυκό, να του Χριστού η μητέρα. Της λέγει είσαι δυστυχής, τι σε έρνεις εδώ πέρα. Δεν είσαι η μόνη που έχασε το φως των οφθαλμών σου. Είμαι κι εγώ, μη δέρνεσαι. Πες μου ποιος ήταν ο γιος σου. Και η μάνα που είναι ένοχη τα μάτια χαμηλώνει και η ερώτηση αυτή στα σπλάχνα την πηγώνει. Σκύβει δειλά και σιωπηλά, της λέει αδελφή μου, Ιούδας ονομάζεται το άμερο παιδί μου. Μόνο μια μάνα μόνο αυτή σ' όλο τον κόσμο ξέρει τι κοφτερό νιώθω βαθιά στα σπλάχνα μου μαχαίρι. Στους πέντε δρόμους δείχτηκα, σαν αδελφή σαν μάνα, ω Θεέ μου που να μην έσωνα ποτέ να γίνω μάνα. Η Παναγιά κατάλαβε, το γιο της τον γνωρίζει. Είναι όμως μητέρα του Θεού. Δεν φεύγει, δεν γονίζει και τον δικό της τον καημό ξεχνά την ώρα εκείνη και για τη μάνα του κακού τα δάκρυά της χύνει. Σκύβει και την ασπάζεται, παϊδεύει τα μαλλιά της και την κρατάει με στοργή σφιχτά στην αγκαλιά της. Της λέγει λόγια τρυφερά και την γλυκομερώνει. Της δίνει θάρρος, δύναμη και επάνω τη σηκώνει. Έλα, της λέει άμερη, πρέπει να ξαποστάσεις. Πάμε μαζί στο σπίτι μου τη νύχτα να περάσεις. Εκεί και δυο τον πόνο μας το μητρικό να πούμε, να σβήξουμε τα δάκρυα και να προσευχηθούμε. Αυτά είπε η δέσποινα στη δύστυχη τη μάνα. Ω, τι έσπραχνη η Παναγιά και ξεκινούν αντάμ. Η μια στις άλλες το πλευρό, σκυφτές συλλογισμένες, οι δυο μητέρες περπατούν αδερφογκαλιασμένες, γιατί ο Χριστός μας σήμερα στο Γολγοθά κρεμάται και έδωσε τέτοια εντολή αλλήλους να αγαπάτε. Καλή Ανάσταση.